Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλή εβδομάδα. Επίσης, τι κάνετε, κρυώνετε? Κρυώνουμε. Και κυρίως κρυώνουν αυτοί που έχουν δουλειά και είναι έξω και είναι πάνω στα μηχανήματα και είναι κτηνοτρόφοι και είναι άλλα επαγγέλματα που αναγκάζονται να είναι έξω και άρα κρυώνουν. Και προσπαθούμε τουλάχιστον να τους κάνουμε όρους ασφάλειας, να μπορούν να κινηθούν, να μετακινηθούν με ασφάλεια και να έχουν έτσι την άνεση αυτή. Καλά, με μείον 2 βαθμούς Κελσίου δεν θέλεις να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα και όταν έχεις ο κτηνοτρόφος πρέπει να πάει στα ζώα του. Τι κάνουμε? Σωστά. Έχετε βοηθήσει κτηνοτρόφους να φτάσουν με πυμνιοστάσια? Μέχρι στιγμής είναι στα πυμνιοστάσια τους, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουμε εμείς. Mm-hmm. Τώρα που έχει λίγο σταματήσει, μας έχει δώσει ένα ξέφωτο, θα προσπαθήσουμε να τους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν προς τα πυμνιοστάσια να τους χαλαρώσουμε λίγο από το χιόνι, mm-hmm. να μειώσουμε το χιόνι που έχουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή κάποια συνθήκη η οποία θα μας κάνει να στρέψουμε αλλού την προσοχή μας. Έμαθα νωρίς το πρωί από το υπεραστικό κτέλο ότι επίσης δεν είχε γίνει το δρομολόγιο γιατί υπάρχουν προβλήματα στο δρόμο. Ναι. Είναι, ξεκινήσαμε τα ξημερώματα, κυρία Δουλγεράκη, με ρήψη αλατιού. Μια συνθήκη η οποία ήταν απαραίτητη με τους μείον 2 βαθμούς που υπάρχουν και η αίσθηση είναι πολύ πιο χαμηλά. Οπότε τώρα η κυκλοφορία γίνεται απρόσκοπτα, ωστόσο όμως θέλει προσοχή. Και με τα σχολεία κλειστά, έτσι? Τα σχολεία κλειστά και σας λέω ότι και χιόνι να μην υπήρχε, με αυτό το ψύχος κλειστά θα πρέπει να ήταν. Ναι, σωστά. Είναι κάτι που το έχετε αποφασίσει ως Δημοτική Αρχή μόνο για σήμερα ή και για αύριο, όχι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία? Από την Παρασκευή πήραμε μια απόφαση λοιπόν ότι από Δευτέρα και παόριστο. Αχα. Οι εκτιμήσεις μου είναι ότι σίγουρα και η Τετάρτη είναι κλειστά. Σας λέω προκαταβολικά και η Πέμπτη Παρασκευή λόγω του έντονου ψύχους που θα υπάρχει θα διατηρηθούν κλειστά. Αλλά ας την πάρουμε αυτή την απόφαση, Τετάρτη, Πέμπτη. Μάλιστα. Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ανακοινώθηκε από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, μάλλον με τηλεκπαίδευση, όπου μπορεί αυτή να γίνει με τους παλιούς κωδικούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές. Τώρα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορείτε να το ξέρετε εσείς, αλλά είναι αυτά. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, όχι, χθες συζήτησα με τους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτές οι οδηγίες ακολουθούν τη τηλεκπαίδευση. Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί κάποια προβληματάκια, τα οποία είναι ότι άλλοι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην έχουν το μέσο στο σπίτι τους για να κάνουν την τηλεκπαίδευση, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σχολείο για να μπορέσουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα, ή άλλοι μαθητές οι οποίοι στο προηγούμενες δράσεις τηλεκπαίδευσης τους είχαμε διαθέσει λάπτοπ μέσω των σχολείων ή άλλες συνδέσεις, τώρα είναι λίγο αδύνατο. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι δεν θα λειτουργήσει απόλυτα το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης. Mm-hmm. Μα και στο Ηράκλειο τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω, άλλα παιδιά που είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω τηλεκπαίδευσης πάνε και μπορούν να κάνουν τα μαθήματα. Παιδιά στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα σχολεία, αλλά ξέρω κάποια σχολεία που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα τηλεκπαίδευση παρά τις προσπάθειες ή την επιθυμία από την άλλη, να το πω, του Υπουργείου Παιδείας και της κυρίας Κεραμέως, έτσι όπως την άκουγα, ότι είναι καλύτερο να γίνουν τα παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν και οι διαμαρτυρίες από την άλλη, για να το πω και να το προσθέσω, μιας που κάνουμε αυτή την κουβέντα, που καταγράφονται από την ΕΛΜΕ Θύμνου, ΕΛΜΕ Χανίων, από ό,τι έβλεπα και στα δελτία τους, που λέει ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει την τηλεκπαίδευση από το σπίτι του και ούτε είναι υποχρεωμένος να την κάνει από το σπίτι του την τηλεκπαίδευση. Υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες, οπότε σήμερα το πιθανότερο είναι ότι τα περισσότερα παιδιά μάλλον θα κοιμηθούν λίγο παραπάνω. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Λοιπόν, κρατάω αυτά τα οποία μας δώσατε ως πληροφορίες, δηλαδή ότι δεν έχει χρειαστεί αυτή την ώρα να παρέμβετε κάπου και ευτυχώς δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή σας. Και έτσι ας συνεχίσουμε. Όσοι θέλουν τώρα να απολαύσουν χιόνι, ας περιμένουν, γιατί το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακριβώς. Τα χιόνια δεν φεύγουν με τόση ευκολία. Έχουμε μέρες μπροστά, γιατί πάνω στην εξέλιξη είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουμε αυτή τη βόλτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τον 984.